Καλώς ήρθατε αγαπητοί φίλοι στις εγκαταστάσεις του Πελοποννησιακού Ινστιτούτου Τεχνών. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να κάνουμε μία συνέντευξη τύπου για το συνέδριο που ετοιμάζουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δίπλα μου είναι η Μαρία Ημέξια, η Διευθύντρια του Ιστορικού Λαυραστικού Μουσείου Κορίνθου, με το οποίο συνεργαζόμαστε το τελευταίο διάστημα για αυτό το συνέδριο και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Πελοποννησιακό Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 2012. Έχει σκοπό τη μελέτη και την έρευνα όλων των μορφών της τέχνης και της καλλιτεχνικής έκφρασης και επιδιώκει συνεργασίες με σκοπό τη δημιουργία πρωτότυπων δράσεων που έχουν στόχο την εξωστρέφεια και την διάδοση της τέχνης και του πολιτισμού του τόπου μας. Οι καιροί που διανύουμε έχουν αποδείξει ότι οι συνεργασίες και η εξωστρέφεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι πριν από έναν χρόνο με τη Μαρία Τιμέξια κάναμε μια συνάντηση και αποφασίσαμε με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21 να δημιουργήσουμε ένα συνέδριο με αυτό το στόχο. Με αφορμή λοιπόν τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ερχόμαστε σε επαφή με τη μνήμη εκείνης της εποχής, διαμεσολαβημένης βέβαια από το φίλτρο της ιστοριογραφίας και φυσικά της απόστασης των ετών. Για μας είναι εξόχως σημαντική η καταγραφή των διάβλων που ενεργοποιούν τη μνήμη και πώς διαμορφώνουν το συλλογικό σήμερα. Το ίδιο σημαντική είναι και η διάχυση της γνώσης που θα παραχθεί από τη συγκεκριμένη δράση, από το συγκεκριμένο συνέδριο, στην αναδιαμόρφωση της εικόνας που έχουμε ως σύγχρονοι Έλληνες. Ίσως να μας δώσει νέες οπτικές στην κατανόηση της ταυτότητάς μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Μαρία Τιμέξια, τη Διευθύντρια του Μουσείου, του Ιστορικού Λαυραστικού Μουσείου Κορίνθου, τη Μαρία του Πετρακάκη, τη συνεργάτηγά της μουσιολόγος, η οποία δούλεψε και αυτή πάρα πολύ για αυτό το συνέδριο. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τη Μαρία του Παπα-Νικολάου, η οποία είναι υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Πελοποννησιακού Ινστιτούτου, είναι ιστορικός και δημοσιογράφος. Και θέλω να πω ότι εμείς από τη μεριά μας έχουμε δημιουργήσει για αυτή τη διάχυση της γνώσης που σας έλεγα κτλ. Έχουμε δημιουργήσει ένα site το οποίο εμπεριέχει μέσα όλες τις πληροφορίες για το συνέδριο. Σε αυτό το site, σε αυτή την πλατφόρμα, την ψηφιακή, θα ανέβουν οι ομιλίες των καθηγητών καθώς και οι εργασίες τους, έτσι ώστε να υπάρχει ένας χώρος που να μπορεί ο καθένας και σε δεύτερο χρόνο να μπορέσει να έρθει σε επαφή με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει δημιουργηθεί. Μαρία, ο λόγος σε σένα για να μας πεις. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε κοντά μας και να ευχαριστήσω και τον Σωκράτη τον Λαυρόπουλο για τη φιλοξενία της σημερινής συνέντευξης. Να ευχαριστήσω επίσης και τους συνεργάτες μας, τη Μαρία την Πετρακάκη, που είναι τη Μαρία του Μουσείου, τη Μαρία του Παπα-Νικολάου, που είναι συνεργάτες του Σοκράτη εδώ. Γιατί όλο αυτό είναι μια τεράστια συνεργασία, μια πολύ μεγάλη δουλειά, που τώρα θα φανεί και προς τα έξω και προς το κοινό. Ο τίτλος του συνεδρίου μας, το οποίο τονίζω είναι μόνο διαδικτυακό, είναι 1821-2021, η μνήμη ως δημιουργός ταυτότητας με αφορμή τα 200 χρόνια από τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Γνωρίζουμε όλοι, το 2021 εξάλλου μπαίνει προς το τέλος του, ότι το 2021 ήταν μια πολύ σημαντική χρονική περίοδος, σηματοδότησε τα 200 χρόνια από τον αγώνα της ανεξαρτησίας και ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους σύγχρονους Έλληνες να έρθουν σε επαφή με την ιστορία και τη συλλογική τους μνήμη μέσα από την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων. Πανελλαδικά, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχουν γίνει πολύ μεγάλες εκδηλώσεις από φορείς, μουσεία και πανεπιστήμια. Εμείς εδώ επιλέξαμε να διοργανώσουμε ένα διαδικτυακό συνέδριο
με θεματικό άξονα τη μνήμη. Τη μνήμη την επαιτειακή, την ιστορική και τη συλλογική. Στο συνέδριό μας θα έχουμε ομιλητές έγκριτους πανεπιστημιακούς αλλά και ερευνητές με πολύ σημαντικές τοποθετήσεις, οι οποίοι, αν και φαίνεται να είναι από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, εν τούτης μιλούν και συνδέουν την ιστορική μνήμη με την ταυτότητα των νεοελλήνων. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Θα ξεκινήσουμε το Σάββατο 20 Νοεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Πολύ συνοπτικά θα σας αναφέρω τα ονόματα των ομιλητών και δύο λόγια για αυτούς. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Άρτεμι Γιάγκου, η οποία είναι επιστημονική συνεργάτης του Ερευνητικού Ινστιτούτου Deutsches Museum στο Μόναχο. Είναι ιστορικός τεχνολογίας και σχεδιασμού και το θέμα της θα είναι η κατανάλωση ως ελευθερία όψης της προεπαναστατικής ελληνικής κοινωνίας. Στη συνέχεια θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Κώστα Θεολόγου, είναι καθηγητής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το θέμα του θα είναι για τη μνήμη και την εθνική ταυτότητα. Ο κύριος Δημήτριος Μπαλτάς, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα μιλήσει για τη μνήμη ως κριτήριο ταυτότητας, ενώ ο κύριος Βασίλης Καραποστόλης, ομότιμος καθηγητής πολιτισμού και επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα μιλήσει με θέμα ανακαλώντας τις προγονικές αρετές. Φυσικά, σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, οι ακροατές μας μάλλον θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους και να δημιουργηθεί ένας πολύ γόνιμος διάλογος ανάμεσα στο κοινό και στους ομιλητές μας. Η επόμενη μέρα θα ξεκινήσει με την κυρία Μαριέτα Μινότου, η οποία είναι λέκτορας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και θα μιλήσει για τη συμβολή των πηγών στη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης του αγώνα της ανεξαρτησίας. Οι κυρίες Κατσιμάρδου Ρεγκίνα και Καστρίτη Νατάσα στη συνέχεια είναι και οι δύο επιμελήτριες στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Ξέρουμε ότι το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο έχει κάνει μια σειρά 9 εκθέσεων, οι οποίες έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα. Θα μιλήσουν λοιπόν για τη συμβολή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου στους επαιτειακούς εορτασμούς για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Και θα τελειώσουμε με τον καθηγητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου και κοσμήτωρα της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Γιώργο Κεντρωτή, ο οποίος θα μας δώσει το 1821 στα ποιητικά έργα του Ρίτσου, Ελίτη, Εγωνόπουλου και Γκάτσου. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γάμα ομιλητών, οι οποίοι θα αναδείξουν όσο γίνεται σε ένα μόνο διαδικτυακό συνέδριο που κρατάει μόλις δύο προγράμματα, την μνήμη και την μνήμη ως άξονα για τη δημιουργία της σύγχρονης νεοελληνικής ταυτότητας. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους ακροατές σας να μην ξεχάσουν να εγγραφούν στο συνέδριό μας. Λεπτομέρειες για το συνέδριο θα βρουν στους διαδικτυακούς τόπους και του Πελοποννησιακού Ινστιτούτου Τεχνών αλλά και του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου. Θα είναι καλό να μπουν και να κάνουν την εγγραφή τους για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Το συνέδριο είναι δωρεάν. Μάλιστα, το συνέδριο είναι δωρεάν. Όποιος θέλει μπορεί να εγγραφεί πάρα πολύ ελεύθερα και πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι κάτι τεχνολογικά έτσι δύσκολο. Είναι αυτόματη η εγγραφή. Μπαίνουν μέσα, γράφουν το όνομά τους. Καλούμε όλους τους φίλους να κάνουν την εγγραφή για να δουν ένα πολύ ενδιαφέρον.